και να μας δώσετε τη δική σας εκτίμηση για το πώς βλέπετε να εκτελήσετε κατάσταση, με δεδομένο ότι είχαμε ένα γεγονός που έχει συνταράξει την κοινή γνώμη και φαίνεται ότι κινητοποιεί αντανακλαστικά με πιο γρήγορη ταχύτητα. Φέρνει τουλάχιστον στο τραπέζι ένα νέο κύμα ακυρώσεων, το πέμπτο πακέτο νομίζω από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και φέρνει όλο πιο κοντά στη σκέψη για την απεξάρτηση από την ενέργεια, τουλάχιστον στα στερεά καύσιμα, νομίζω στον άνθρακα σε πρώτη φάση, καθώς η Γερμανία δεν είναι σε θέση να απεξαρτηθεί από το φυσικό αέριο. Η διεθνής κοινή γνώμη παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ουκρανία από το κινητό της τηλέφωνο, κύριε Τσιγουρή. Έτσι, βλέπουμε μέσω του TikTok, μέσω άλλων εφαρμογών, πόσο άμεσα βλέπουμε τις εξελίξεις. Τις μάχες, τις διπλωματικές εξελίξεις. Ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε πολίτης αισθάνεται ότι ενημερώνεται και ότι πιθανόν να μπορεί και να παρέμβει λέγοντας τη γνώμη του μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Επομένως, αυτά που βλέπουμε, τις φρικαλαιότητες που βλέπουμε στην Μπούτσα, και θα δούμε και άλλες, θα πούμε αμέσως μετά γι' αυτό, καταλαβαίνουμε ότι προφανώς συγκλονίζουν τη διεθνή κοινή γνώμη, η οποία είχε πάρα πολλά χρόνια να δει αυτού του τύπου, αυτής της έκτασης, τις φρικαλαιότητες, τις κτηνοδίες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση είναι έγκλημα πολέμου, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι. Και εγώ δεν έχω αμφιβολία ότι παρά τις περιπλοκές κάποια στιγμή η διεθνής δικαιοσύνη θα ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα. Είτε με το να πάνε οι ένοχοι με φυσική παρουσία στο δικαστήριο, είτε ρήμην, που βεβαίως έχει και αυτό το έναν πολύ ισχυρό συμβολισμό, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα μπορέσει να αποδοθεί κάποιο τύπο δικαιοσύνη για κάποιους από τους ενόχους του καθεστώτος Πούτιν, για αυτά που θα δούμε. Το λέω αυτό διότι, για παράδειγμα, η Μαριούπολη είναι 10 φορές μεγαλύτερη από την Μπούχα και έχει και ισοπεδωθεί, το ξέρουμε αυτό. Άρα το τι θα δούμε από κάτω, νομίζω ότι θα πρέπει να συγκρατήσουμε λίγο τα όρια που έχει ο κάθε ανθρώπινος εγκέφαλος για να μπορεί να τα δει. Επίσης δεν ξέρω τι θα δούμε στο Χάρκοβο, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, η Μητρόπολη της Ανατολικής Ουκρανίας, την οποία από την αρχή ήθελα να πάρουν το καθεστώς του Πούτιν να το κατακτήσει, βομβαρδίζεται επί πάρα πολλές μέρες, επίσης δεν ξέρουμε. Η μόνη διαφορά είναι ότι στις πόλεις που θα κατορθώσει να κατακτήσει ο ρωσικός στρατός, είναι προφανές ότι ειδικά μετά το πάθημα στην Μπούχα θα προσπαθήσουν να εξαφανίσουν τα στοιχεία. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είμαστε στην περίπτωση του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, που περιμέναμε μήνες για να μάθουμε το τι συνέβη με τα ναζιστικά εγκλήματα, ούτε ακόμη και στην Ιουγκοσλαβία, όπου για παράδειγμα... Μα τώρα βοηθάει και η τεχνολογία, και έτσι, και τώρα αμέσως σε ζωντανή σύνδεση βλέπουμε τα πάντα, υπάρχουν μάρτυρες, υπάρχουν πολλά κανάλια από όλο τον κόσμο, έτσι, που καταγράφουν λεπτό προς λεπτό τι συμβαίνει εκεί. Δεν κρύβονται εικόνες. Έτσι είναι. Και κατά τη γνώμη μου αυτό θα έχει και πολιτικές συνέπειες, κυρία Τασούλη. Ναι. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι πλέον θα είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί κάποιο τύπου διπλωματική λύση. Διότι δεν είναι δυνατόν, για παράδειγμα, η εκλεγμένη κυβέρνηση τώρα της Ουκρανίας, ο πρόεδρος ο κ. Ζελένσκι, να μπορέσει να κάνει την οποιοδήποτε, ας το πω τώρα, συμβιβασμό μετά από αυτά που γίνονται. Και βεβαίως νομίζω ότι και στο διεθνές πεδίο οι ηγέτες ξανασκέφτονται το αν μπορούν να έχουν την οποιαδήποτε συνομιλία με τον Πούτιν και αν ο Πούτιν έχει την οποιαδήποτε αξιοπιστία να τους μιλήσει. Διότι οποιοδήποτε τύπου συναλλαγή, ακόμη και στον πόλεμο, προϋποθέτει μια κάποιο τύπου αξιοπιστία, μια κάποιο τύπου μεταξύ των συνομιλούντων. Εδώ φαίνεται ότι έχει κοροϊδέψει και το Σόλτς και το Μακρόν πριν αρχίσει η ρωσική επίθεση, πόσο μάλλον τώρα που βλέπουμε και το Σόλτς και το Μακρόν να γίνονται όλο ένα πιο σκληροί, βλέποντας αυτές τις βάρβαρες πρακτικές του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία. Άρα μία από τις επιπτώσεις αυτής της φρικαλαιότητας μπορεί να είναι η καθυστέρηση των διπλωματικών συνομιλιών ή ακόμα και της διπλωματικής διεξόδου. Έτσι κι αλλιώς ήταν δύσκολο, κύριε Τσιγούρη, αυτό. Έτσι. Δηλαδή είναι άλλο, όπως είχαμε πει, να συζητάμε για ένα καθεστώς ουδετερότητας και σε ποιους διεθνείς ή σε ποιους περιφερειακούς οργανισμούς
μπορεί να γίνει μέλος η Ουκρανία ή σε ποιες συμμαχίες να συμμετάσχει. Και βεβαίως ήταν εξαιρετικά δύσκολο οποιαδήποτε εδαφική παραχώρηση, έτσι. Δεν είναι εύκολο για οποιοδήποτε δημοκρατική κυβέρνηση να υπογράψει τον εδαφικό ακροτηριασμό, τον διαμελισμό, τη διχοτόμηση της χώρας τους. Έτσι, γιατί αυτός ήταν, κατά τη γνώμη μου, ο βασικός στόχος του Πούτιν όταν επενέβη στην Ουκρανία. Αλλά σε αυτή τη δυσκολία τώρα προστίθεται αυτό. Και αν η δική μου εκτίμηση είναι ορθή, ότι θα δούμε και άλλα πράγματα, καθώς θα αποχωρεί από κάπου ο Ρωσικός στρατός ή θα περνάει ο χρόνος και οι εβδομάδες και θα αποκαλύπτονται τέτοια στοιχεία, καταλαβαίνετε ότι αυτό προφανώς δυσκολεύει. Και προφανώς δυσκολεύει και τις συνομιλίες και στο διεθνή περίγυρο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή οι κυρώσεις, οι οποίες πράγματι είναι αυστηρές, δεν μπορούν να αρθούν εάν δεν έχει σταματήσει η ρωσική επιθετικότητα. Πώς θα γίνει αυτό? Ή αν δεν αποδοθεί μια κάποιου τύπου δικαιοσύνη, ή εάν το καθεστώς στη Ρωσία παραμένει το ίδιο. Έτσι, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει και μια ιδεολογία ενός επεκτατισμού. Είναι περίπου η Μεγάλη Ρωσία. Σας υπενθυμίζω ότι σε αυτήν την εκδήλωση που είχαμε δει πριν 2-3 εβδομάδες, στην οποία μίλησε ο Πούτιν, που ήταν σε ένα κεντρικό στάδιο, όπως θυμόσαστε. Σωστά. Ναι. Έτσι, το θυμόσαστε. Πολύ καλά. Τι συνθήματα έλεγε το πλήθος, τι τραγουδούσε? Ουκρανία, Λευκορωσία, Μολδαβία, Κριμαία, αυτή είναι η πατρίδα μας. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει πια ένα εθνικιστικό κλίμα ακραίο στη Ρωσία, τουλάχιστον σε αυτούς που είναι κοντά στο καθεστώς. Είναι η επίσημη ιδεολογία τώρα του καθεστώτος, υπάρχει ένας επεκτατισμός. Επομένως προφανώς αυτά τα παρακολουθούν και οι γύρω και η διεθνής κοινότητα και κατανοούν ότι αυτό, ειδικά μάλιστα από τη στιγμή που έγινε πράξη με στρατιωτική εισβολή, δεν θα μπορέσει να πάρθει πίσω όσο υπάρχει η σημερινή κατάσταση στη Ρωσία. Επομένως, όλο το θέμα περιπλέκεται. Με αυτά δεδομένα, όμως, κύριε Τσίκα, ναι, και με την ανάγνωση που κάνετε, αναρωτιέται κανείς πώς θα μπορούσε να τελειώσει αυτό το πράγμα ή πού θα μπορούσε να οδηγηθεί. Κύριε Τσίκα, εγώ βλέπω τώρα 40 μέρες μετά την έναρξη του πολέμου και να είμαστε στο δύο εργοθεατές. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ο Πεσκόφ δεν έχει αλλάξει τη ρητορική του, το ίδιο και οι θέσεις της Ουκρανίας. Δεν βλέπω για την ώρα φως στο τούνελ. Η αλήθεια είναι ότι αποσύρθηκαν από το Κίεβο διότι απέτυχε η εκστρατεία έξω από το Κίεβο, κύριε Τασούλη, για να είμαστε ειλικρινείς. Απέτυχε η διαδικασία έστω της περικύκλωσης, δεν ξέρω αν θα πούν και κατάληψης, προκειμένου να πιέσουν πολιτικά να αλλάξει, να ανατραπεί ο πρόεδρος Ζελένσκι και να εγκαθιδρυθεί μια κυβέρνηση, ας το πω, μαριονετών ή, εν πάση περιπτώσει, φιλική προς τη Ρωσία. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Πούτιν θα συναντήσει τον Ζελένσκι, εκτός και αν ο Ζελένσκι του υπογράψει την ανεφόρον παράδοση και τη συνθηκολόγηση της Ουκρανίας. Αν δεν υπάρξει όμως συνάντηση, πώς μπορεί να υπάρξει αποκλιμάκωση? Προσπαθώ να σκεφτώ. Κάτι το οποίο δεν πρόκειται να το κάνει, ναι, ο Ζελένσκι. Έτσι, ο Ζελένσκι ζητάει από τον Πούτιν να συναντηθούν και να γίνει διαπραγμάτευση. Ναι. Αλλά ο Πούτιν, έτσι όπως έχει οικοδομήσει το δικό του ιδεολόγημα εντός Ρωσίας, μόνο με πλήρη παράδοση μπορεί να το κάνει και γι' αυτό και δεν θα γίνει. Mm-hmm. Τώρα, εγώ να σας πω, κυρία Τασούλη, δεν νομίζω ότι θα τελειώσει πολύ γρήγορα αυτή η ιστορία. Και το πολύ γρήγορα το λέω πολύ επίκως. Ναι. Η πιο πιθανή εκδοχή, κατά τη γνώμη μου, είναι ένας παρατεταμένος πόλεμος ή μία, σαν και αυτές που λέμε, παγωμένες συγκρούσεις, η οποία θα έχει κάποιο σημείο ίσως και κατάπαυσης του πυρός, κάποιες προσωρινές ανακοκές, έτσι, αλλά δεν θα υπάρχει τελική επίλυση. Σας υπενθυμίζω, για παράδειγμα, μία από τις παγωμένες συγκρούσεις είναι το Ναγκόρνο Καραμπάχ ανάμεσα στο Αζερβαϊτζάν και την Αρμενία, το οποίο διαρκεί 20 χρόνια, το οποίο όμως και κατά καιρούς δημιούργησε συγκρούσεις. Δηλαδή, ναι. Ακριβώς, δεν είναι ακριβώς παγωμένη, δηλαδή παγωμένη το λένε, αλλά κατά καιρούς έχει σύγκρουση. Επίσης πιστεύω ότι ό,τι έχει κατακτήσει και ό,τι θα κατορθώσει να κατακτήσει ο Ρωσικός στρατός, που βλέπω ότι έχει μεγάλη δυσκολία, να σας πω, νομίζω θα παραμείνει μια ρωσική κατοχική ζώνη, κυρία Τασούλη. Δεν θα αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα. Η διεθνή κοινότητα θα συνεχίσει να αναγνωρίζει την Ουκρανία εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της. Αυτό που έχει τώρα. Άρα ένα μοντέλο Κριμαίας περιγράφεται και για τις υπόλοιπες περιοχές. Με πολύ πιο σοβαρές όμως συνέπειες. Γιατί όπως θυμόσαστε στην Κριμαία, οι κυρώσεις που επέβαλαν οι δημοκρατικές χώρες ήταν πολύ λίγες. Ενώ τώρα βλέπουμε ότι είναι πολύ αυστηρές.
Η Ρωσία θα είναι μια κατοχική δύναμη, θα υφίσταται κυρώσεις, θα υφίσταται απομόνωση, διπλωματική, πολιτική, οικονομική, γεωπολιτική και ούτω καθεξής. Θα είναι δηλαδή και βεβαίως και θα υφίσταται και τις συνέπειες απομόνωσης. Θα τίνει να γίνει ένα κράτος παρείας, ο λαός, ο ρωσικός θα έχει ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες από ό,τι έχει τώρα λόγω της οικονομικής δυστυχίας που θα υπάρχει. Επομένως θα είναι μια τέτοια δύσκολη κατάσταση. Κύριε Τσίκα, δεν σας άκουσα και πολύ αισιόδοξο από ό,τι καταλαβαίνω. Μας είπατε κιόλας ότι θα πάρει και χρόνο. Δεν βλέπετε φως στον ορίζοντα, δεν βλέπετε κάποια αποκλιμάκωση. Επομένως... Εντάξει, δεν ξέρω αν θα είναι η ίδια κλιμάκωση, προσέξτε με. Ναι. Και αν θα είναι η ίδια, μπορεί να είναι και κάτι λιγότερο, έτσι, και ναι, κάτι περισσότερο και κάπου να ξεσπάει. Έτσι. Ναι. Δεν βλέπω οριστική λύση. Με την έννοια αυτό που θεωρούμε οριστική λύση, συμφωνία, δίνουμε τα κατά χέρια. Κατάπαυση πυρός. Ναι. Ναι, κατά πάση πυρός θα υπάρχουν κάποια στιγμή. Δεν μπορεί να συνεχίζεται. Ακούστε να δείτε τώρα. Τα ρωσικά στρατεύματα βρίσκονται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τις βάσεις τους. Ναι. Μακριά από τα κέντρα διοίκησης. Έχουν θέματα εφοδιασμού. Το προσωπικό κουράζεται. Έτσι. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται επάπειρον. Mm. Εντάξει, οι Ουκρανοί υπερασπίζονται το έδαφος τους. Καταλαβαίνουμε, είναι διαφορετικά. Είναι μέσα στα σπίτια τους. Είναι μέσα στους δρόμους, λοιπόν, στις συνοικίες τους, στα χωριά τους. Αλλά βεβαίως κάποια στιγμή μπορεί να σταματάει. Αλλά αυτό δεν θα σημαίνει λύση.